Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Υφαίστεια σεισμοί και πάμε να ξεκινήσουμε. Η Γη, ο πλανήτης μας, αποτελείται από πολλά στρώματα. Το εξωτερικό στρώμα της ονομάζεται λιθόσφαιρα. Λίθος που είναι η πέτρα και σφαίρα λόγω του σχήματός της. Η λιθόσφαιρα δεν είναι ενιαία, αλλά αποτελείται από 12 λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες και εφάπτονται, ακουμπούν η μία πάνω στην άλλη. Κάθε κίνηση τώρα των λιθοσφαιρικών πλακών, εμείς την αντιλαμβανόμαστε ως έναν σεισμό. Οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στα σημεία που ενώνονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες ονομάζονται σεισμογενείς και ανάμεσα στις σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη είναι και η Ελλάδα. Στην περίπτωση που δύο λιθοσφαιρικές πλάκες πλησιάσουν πολύ, η μία βυθίζεται κάτω από την άλλη και έτσι δημιουργείται το μάγμα. Το μάγμα αυτό, μέσα από ρογμές που βρίσκει, βγαίνει στην επιφάνεια της Γης με τη μορφή λάβας και έτσι δημιουργείται ένα ηφαίστειο. Ηφαίστεια στον πλανήτη υπάρχουν πάρα πολλά, κάποια από τα οποία τα συναντάμε και στην Ελλάδα, με το πιο γνωστό όλων να είναι φυσικά αυτό της Θήρας, της Σαντορίνης δηλαδή. Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας πραγματοποιήθηκε το 1613 π.Χ. και θεωρείται η μεγαλύτερη έκρηξη ηφαιστείου που έχει συμβεί στον πλανήτη τα τελευταία 10.000 χρόνια. Από την έκρηξη αυτή καταστράφηκε και ο Κυκλαδικός πολιτισμός αλλά και πολλές παραθαλάσσιες πόλεις του Μινωικού, καθώς η έκρηξη συνοδεύτηκε από τεράστια παλιριακά κύματα που έφτασαν μέχρι τις βόρειες ακτές της Κρήτης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν πολλά από τα ανάκτορά της. Σε ό,τι έχει να κάνει με σεισμούς που έχουν πλήξει τη χώρα μας, οι πιο καταστροφικοί ήταν αυτοί που χτύπησαν τα νησιά του Ιωνίου τον Αύγουστο του 1953. Τότε τρεις κύριοι και 135 μετασεισμοί χτύπησαν την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο, καταστρέφοντας τα νησιά αυτά σχεδόν ολοκληρωτικά. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι τόσο οι σεισμοί όσο και τα ηφαίστεια είναι διεργασίες που αν και συμβαίνουν στο εσωτερικό της Γης, τα αποτελέσματά τους είναι ορατά στο εξωτερικό. Μια σεισμική δόνηση μπορεί να προκαλέσει τεράστιες αλλαγές στην επιφάνεια της Γης, ενώ η λάβα ενός ηφαιστείου είναι ικανή να δημιουργήσει νέα εδάφη αλλάζοντας τη μορφολογία του εδάφους. Επίσης, όπως αναφέραμε και προηγουμένως με το ηφαίστειο της Θήρας, η έκρηξη ενός ηφαιστείου μπορεί να συνοδεύεται και από τεράστιες σεισμικές δονήσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τεράστια τσουνάμι. Ένα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η έκρηξη ενός ηφαιστείου, εκτός από τις δυσάρεστες συνέπειές της, μπορεί να έχει και κάποια ωφέλη. Η λάβα, σε συνδυασμό με την ηφαιστειακή τέφρα, τη στάχτη δηλαδή, μπορεί να κάνει πολύ γόνιμα τα εδάφη στα οποία περιχύνεται. Τα εδάφη αυτά είναι που ονομάζονται ηφαιστειογενή. Επίσης, η έκρηξη ενός ηφαιστείου συχνά προκαλεί έντονες και απότομες αλλαγές στη φύση, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται τοπία σπάνιας φυσικής ομορφιάς. Σε ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο, μάλιστα, μπορεί να οφείλεται ακόμη και η δημιουργία ενός ολόκληρου νησιού. Αντίστοιχα, και ένας δυνατός σεισμός έχει την ικανότητα να βυθίσει ή και να ανυψώσει τεράστια κομμάτια ξηράς μέσα από τη θάλασσα. Όλα αυτά, βέβαια, τα συζητάμε με την προϋπόθεση ότι η έκρηξη έχει συμβεί χιλιάδες χρόνια πριν και ότι δεν έχει κοστίσει σε ζωές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ηφαιστειογενών νησιών σπάνιας φυσικής ομορφιάς είναι οι Αζόρες. Οι Αζόρες είναι πορτογαλικά νησιά, βρίσκονται στην καρδιά του Ατλαντικού σε μία απόσταση 1.300 χιλιόμετρων από τις ακτές της χώρας και αποτελούν το δυτικότερο άκρο όλης της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Εκεί μπορούμε να συναντήσουμε λίμνες που έχουν δημιουργηθεί μέσα σε κρατήρες ανενεργών ηφαιστείων με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Λαγό Αντασέτες Ιδάδες, λίμνη των 7 πόλεων και τη Λαγό Αντοφόγο, τη λίμνη της Φωτιάς. Η τελευταία έκρηξη ηφαιστείου που σημειώθηκε στην περιοχή ήταν μεταξύ του 1957 και 1958 με το ηφαίστειο Καπελίνος στο νησί Φαϊάλ. Το ηφαίστειο αυτό μάλιστα δημιούργησε τη νεότερη στεριά της Πορτογαλίας με έκταση 2,4 τετραγωνικών χιλιόμετρων καθώς και ένα μοναδικό σεληνιακό τοπίο. Επίσης, πολύ εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι στις Αζόρες βρίσκεται και το βουνό ηφαίστειο Πίκο με ύψος 2.351 μέτρα, το οποίο αποτελεί την ψηλότερη κορυφή όχι μόνο των νησιών αλλά και ολόκληρης της Πορτογαλίας. Το βίντεό μας θα το ολοκληρώσουμε λέγοντας πως μία φυσική καταστροφή δεν μπορούμε ούτε να την προβλέψουμε με ακρίβεια αλλά ούτε και να την αποτρέψουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα και να αποκτήσουμε τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μειώσουμε τις συνέπειές της. Στην περίπτωση ενός σεισμού, για παράδειγμα, θα πρέπει να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωσή του.
Πριν το σεισμό θα πρέπει να έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο εκένωσης του σπιτιού, του σχολείου ή οποιοδήποτε άλλου κτηρίου στο οποίο βρισκόμαστε. Να έχουμε καλά στερεωμένα τα ράφια και τα βαριά αντικείμενα του χώρου και πάντα να γνωρίσουμε πού βρίσκεται το κουτί πρώτων βοηθειών. Κατά τη διάρκεια του σεισμού, το σημαντικότερο απ' όλα είναι να παραμείνουμε ψύχρεμοι, να μην αρχίσουμε να τρέχουμε και να καλυφθούμε κυρίως στο κεφάλι μας κάτω από ένα τραπέζι ή ένα άλλο μεγάλο και σταθερό έπιπλο. Τέλος, μετά την εκδήλωση ενός σεισμού, θα πρέπει να φροντίσουμε τυχόν τραυματίες και εγκλωβισμένους και να μεταφερθούμε άμεσα και με ηρεμία σε κάποιον ανοιχτό χώρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ένας σεισμός συνήθως συνοδεύεται και από μετασεισμούς, ενώ δεν είναι καθόλου απίθανο και το ενδεχόμενο ξεσπάσματος φωτιάς λόγω κατεστραμμένων ηλεκτρικών καλωδίων. Συγκεκριμένη συνταγή που να μας εξασφαλίζει ασφάλεια δεν υπάρχει, αλλά ακολουθώντας κάποιες βασικές συμβουλές μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο. Ομάδα, αυτό ήταν το βίντεό μας για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια. Ελπίζω να σας άρεσε και να βρήκατε ενδιαφέρουσες πληροφορίες μέσα σε αυτό. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Adios.